φίλοι ακροατές του Λίμπουρο, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή Safety Car με Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη πίσω από τα μικρόφωνα. Ο φίλος μας Μάσον Αγνωστόπουλος και σήμερα απουσιάζει. Τάσο, κέρδο να είμαστε δυο μας. Πρέπει να πετάει αυτός τώρα. Πρέπει να πετάει τώρα να έρχεται προς τα πίσω. Καλημέρα σε όλους. Ναι, στο γυρισμό. Ο δρόμος στο πηγεμό, στο γυρισμό. Σαν πα στον γυρισμό, λοιπόν, από την Ιθάκη. Ναι, έφυγε να είναι μακριά η πτήση. Όχι, εντάξει, να γυρίσει, εντάξει. Να κάνω να το πώ πήγε, το γλέντισε, εντάξει, φτάνει. Άντε, άντε σιγά σιγά να επιστρέφει το καλό. Εδώ πέρα. Και όταν θέλετε από κοντά να τα πούμε κιόλα. Έτσι, ένα χεράκι. Λοιπόν. Να μα πει όχι τίποτα άλλο. Να μα πει εκεί που πήγε, ρε παιδί μου, που επιτέλου πήγε σε μια χώρα που θα καταλάβει τι σημαίνει Ευρώπη. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Την οποία δεν του αρέσει και τόσο πολύ. Να μα πει πέντε πράγματα για εκεί, α πούμε, να καταλάβει ότι. Δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν τα πράγματα. Έχουν σε άλλη κατηγορία. Ένα γνωστόπλος είναι αυτό, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι κάνετε, όλα καλά? Μια χαρά. Εδώ μεταξύ, τώρα το βλέπω ένα πρωί-πρωί, δηλαδή βλέπεις και την εικόνα τώρα. Τι προβλέπει η συμφωνία για το νομοτολογικό. Και τώρα, δηλαδή, να γυρίσεις και να πεις καλημέρα, Νοτιομακεδόνες, καλημέρα, Νοτιομακεδόνησες. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, να μην το πεις. Να μην το πεις. Όχι ακόμα. Δεν σου έρχεται να τους βρίσεις, πραγματικά. Τι να ασχοληθείς και τι να πεις και τι. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να ασχοληθείς. Δηλαδή, θα ασχοληθείς. Θα ασχοληθείς. Θα ασχοληθείς, θα βρεις, θα φωνάξεις. Γιατί ρε. Δηλαδή μετά φταίει ο κόσμος, ας πούμε, που δεν συμπεριφέρεται σωστά, ας πούμε, γιατί έχουμε και αυτό. Αν πεις τίποτα παραπάνω, ας πούμε, για την Μακεδονία ή για την Ελλάδα ή για οτιδήποτε, είσαι κάπου ακόμα ένα εθνικιστή. Okay, εντάξει. Δηλαδή, ναι, ρε, θα γίνει εθνικιστής όμως, δεν πάει. Ναι. Θα γίνει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Να το πάρει στην πλάκα, ας πούμε, γιατί βγήκαν και ωραία τρολαρίσματα και αυτά που κάναν. Εντάξει, είναι πολύ πετυχημένα. Μπράβο σε όσους το σκεφτείτε. Δηλαδή, όντως, μέσα στην μούρλα και την τρέλα σου, κοιτάς και το τρολάρισμα στο Facebook και σε αυτά, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, λίγο να απασφαλίζεις, ρε παιδί μου, λίγο να ηρεμείς, λίγο να βγει λίγο αυτή την πίεση, λίγο να φεύγει σιγά-σιγά. Αλλά εντάξει, δηλαδή, μέχρι πότε το πάτε. Φτάνει. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά είναι η εκπομπή Safety Car. Πρέπει να μιλήσουμε για το κίνητο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν γίνεται. Λες, δεν μπορείς, δηλαδή. Θα σκάσεις. Ναι, το βλέπω ότι δεν μπορείς. Με διακόπτεις. Ναι, ρε φίλε. Με δηλαδή, διακόπτεις και δεν μπορώ να κάνω. Εντάξει, είμαι χορηγός, αλλά τώρα και βλέπω και το συνωμοτολογικό. Τέλος πάντων, βρίσκουμε κιόλα πρωί-πρωί. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Λοιπόν, α πούμε τους χορηγούς. Χορηγή της εκπομπής φυσικά Φιμάρκου. Κατασκευαστική εταιρεία από τον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης. Κάγκελα παντού. Κάγκελα για σκάλες εσωτερικές και εξωτερικές για περιφράξεις. Κάγκελα από ενωδιωμένο αλουμίνιο. Στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα παιδιά. Μπαίνετε αφήμαρκου.gr, βλέπετε τις δουλειές που έχουν βάσει σε βιντεάκια. Εκπληκτικές δουλειές. Τα οποία σας τα συναισθάμε ανεπιφύλακτα. Γιατί θα το έχουμε βάλει και εμείς το δικό μας σπίτι. Οπότε δεν λέμε κάποιον έτσι στο άσχετο. Εκπληκτικές, πολύ χαμηλές τιμές. Απλά το μόνο που έχετε να κάνετε ένα τηλέφωνο στα παιδιά να έρθουν από κοντά. Το χώρο τον οποίο θέλετε να βάλετε καινούργια κάγκελα, δωρεάν εκτίμηση και πιστέψτε μας, οι τιμές δεν υπάρχουν πουθενά. Και ο επόμενος χορηγός. Το Tetrabyte. Μεγάλος χορηγός εκπομπής έχει πρέπει το Tetrabyte. Παπάφι 91 στην κάτω τούμπα. Ό,τι θέλετε για τους υπολογιστές. Θέλετε καινούργιο. Θέλετε ένα κατασκευασμένο. Θέλετε εσείς να επιλέξετε τα κομμάτια για να συνδέσετε ένα υπολογιστή. Tetrabyte, παπάφι 91. Πηγαίνετε και πραγματικά οι τιμές δεν υπάρχουν. Για όσους θέλετε να δείτε, tetrabyte.gr, δείτε τις τιμούλες τα οποία έχουν με τους υπολογιστές και ό,τι έχει τα περιφερειακά των υπολογιστών. Και απλά πάτε το κατάστημα, πείτε Safety Car ή Libero και η τιμούλα θα κατέβει και λίγο ακόμα. Για έτσι λίγο προσοχή σε όλους, γιατί αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει από προχθές το απόγευμα. Χθες βγήκε
μάλλον έχει βγει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Λίγο προσοχή στους δρόμους, γιατί δεν ξέρεις πόσο θα ρίξει. Δηλαδή, πας για βροχή και λες τώρα τι θα ρίξει, τις καρέκλες μόνο ή και τους καναπέδες μαζί. Μιλάμε για πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και οι καταιγίδες και οι τραπέζες πάνε μαζί, όλα έτσι, ένα σκηνικό απίστευτο. Λίγο προσοχή στους δρόμους, παιδιά, δεν είναι κακό. Εντάξει, οι μαγκές και τα εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω, έχω το καλό το αυτοκίνητο και μπορώ να πάω άνετα στον δρόμο και με την ταχύτητα που πήγαινα πριν και εντάξει, έχω το καλό και ξέρω θα με πιάσουν τα φρένα και όλα και βέβαια. Είμαι και ο Άρτον Σένα στη βροχή. Εντάξει, λίγο περιορίστε αυτές τις βλακίες, χαμηλώστε ταχύτητες. Δεν είναι κακό, ας πάτε και 5 λεπτά αργότερα και 10 λεπτά αργότερα σε έκτακτο καιρικό φαινόμενο σε μια βροχή, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει στο δρόμο. Γιατί κακά τα ψήματα, αν στο αυτοκίνητο σε πιάσει υδρολίσθηση και το χάσεις, δεν το ξαναεπαφέρει στο δρόμο, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί θα παρακαλάς να μην σου συμβεί το άσχημο. Και για τους φίλους που μένουν λίγο πιο βόρεια, να το πούμε, στις πάνω περιοχές της πόλης. Καλό κακό, δέσε το αυτοκίνητο σας σε κανένα δέντρο, μην σας το πάρει κανένα ποτάμι. Ναι, και αυτό, σωστά, ναι, γιατί κακά τα ψέματα με τόσο νερό. Δηλαδή, μαζί με το σκάδος, μη φύγει και τα μαξάκια κρίμα είναι, δηλαδή. Ναι, όντως, γιατί δεν ξέρεις, με τόσο νερό, δεν ξέρεις. Δηλαδή, ο άλλος κατεβαίνει προς τα κάτω το αυτοκίνητο. Είναι και αυτό, έχουμε, δημιουργούνται ξαφνικά ποτάμια. Ξαφνικά. Είχαμε που είχαμε, λες και βλέπεις ένα ποτάμι. Ξαφνικά, ας πούμε, πώς έχουμε στην περιοχή μας, καμιά φορά βλέπεις ένα ποτάμι, και μια Μαρτίο, βλέπεις πολύ νερό, λες, ωραία. Γινόμαστε σιγά σιγά Βενετία, αλλά εντάξει, μην γίνουμε κιόλας. Ναι, μας το φέρνουν με τρόπο. Ναι, αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι, έχει ξεφύγει πλέον το κακό, εντάξει. Φτάνει. Είναι αυτό που λένε, θα κάνουν την υποθαλάσσια. Καταλαβες, λέει. Θα είμαστε κάτω από το νερό, αλλά όχι από τη θάλασσα. Επομένως, θα λόγω της βροχής. Το άλλο. Υποθαλάσσια. Ναι. Έχουμε και αυτό το θέμα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τελικά. Με αυτή την υποθαλάσσια. Τέλος πάντων. Το μετρό που βγήκε ο. Δημαρχός μας. Ναι. Ο κ. Μπουντάρης. Λοιπόν. Και δηλώσουμε ότι το μετρό. Τι θα λες, το 10-15% προβλημάτων της πόλης. 10-15% μάλιστα. Κοίτα. Ξοδέψαμε τόσα λεφτά. Ναι. Και θα ξοδέψουμε ακόμα. Για να λύσουμε το 10% της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το 15%. Το υπόλοιπο 85% τι θα κάνουμε. Κάτι θα βρει αυτός. Τόσα λεφτά δοθήκανε για το 15%. Το καλύτερο σενάριο, παιδί μου, 10-15% είπε. Όταν φτιαχτεί το μετρό. Τόσα λεφτά για το 15%, μάλιστα. Μέχρι στιγμής το μόνο 15%. Είναι λίγο ακριβό μας βγήκε για το 15%. Πολύ ακριβό μας βγήκε για το 15%. Και μέχρι στιγμής το μόνο 15% που μας έχει γλιτώσει είναι τα νερά της βροχής. Που πέφτουν μέσα στις τρύπες και αποστραγγίζουν. Τα έχουμε κάνει αποστραγγιστικά κανάλια. Λες θα τα κρατήσουμε. Μετρού. Γιατί, ναι, με τόση βροχή, ναι. Ναι, όντως αυτό που την προηγούμενη φορά στο κέντρο της πόλης, ναι, ότι έσωσε. Έσωσε. Πήρε το 15% των νερών. Σου λέει, έπεσε εκεί μέσα. Επειδή τα τηλεοστάσια τα βγάλανε μετά, δεν είναι πρόβλημα. Είναι και αυτό, σωστά. Έχουμε πολλές ωραίες ειδησούλες που μας έρχονται από το εξωτερικό. Έχετε υπεραυτοκίνητα. Έχουμε νέα αυτοκίνητα τα οποία σιγά σιγά έρχονται. Έχουμε ανακλήσεις. Ήταν κάτι για το οποίο λεγότανε, αλλά δεν το λέγανε και θα δούμε και πώς και τι, αλλά. Έρχεται μεγάλη ανάκληση σε μάρκα γερμανική και εκεί δεν είναι καταλαβαίνει και πάρα πολλά. Και σε ισπανική μάρκα έχουμε ανάκληση. Ναι. Από τις πολλές που υπάρχουν κιόλας. Ναι. Σωστά δηλαδή, πραγματικά το the point. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μια ισπανική μάρκα. Είναι μια ισπανική μάρκα. Η οποία, να φανταστώ, το εργοστάσιο είναι και στην Ισπανία. Έτσι, λογικά. Μπράβο. Λογικά, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, γιατί θα μπορούσε να είναι, παιδί μου, στην Ταϊλάνδη. Μπράβο. Μπορούσε να είναι στην Ινδία. Εντάξει. Κατασκευάζω. Στην Κίνα, λέμε τώρα. Αλλά όχι, εντάξει. Έχουμε πρεμιέρες οι οποίες σιγά σιγά θα έρθουν. Έρχονται την άποψη ότι οι εταιρείες, οι κατασκευάσεις εταιρείες ανακοινώνουν ημερομηνίες για πότε θα αποκαλύψουν επίσημα κάποια μοντέλα τους.
Επίσης ο κινητήρας που αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν ειδησούλα για τον όμιλο PSA που πλέον ανήκει και η Opel. Ρε τους Γάλλους, ρε σώσαν τους Γερμανούς. Δηλαδή ήταν εκείνη η σημάτα αυτή. Έτσι το ευρωπαϊκό χάρτη εκεί. Ο Μακρόν έσωσε μια μεγάλη εταιρεία της Γερμανίας. Δεν είναι εσύ η ίδια Γερμανία, έσωσε ο Γάλλος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, έχει πολλά πραγματάκια, προσφορούλες. Γενικά το επόμενο περίπου μια μισή ώρα θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Δεν βλέπεις την έκδοση καρτέλα του συγκεκριμένου χωρίς να πατήσεις καν. Δηλαδή μόνο που το κουμπάει. Τεχνολογία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, ξεκινάει και το 24ωρος αγώνας του Λεμάν. Η γιορτή. Πραγματικά για τον θρυλικό αυτό αγώνα. Όλα τα πληρώματα εκεί είναι μαζεμένα. Οι εταιρείες φυσικά είναι πρώτα απ' όλα τη Ford. Με το εκπληκτικό Ford GT. Ακριβώς. Το οποίο θα λάβει μέρος με 4 πληρώματα, αν θυμάμαι καλά. Με το Ιώτα να ανακοινώνει, η Μαζεράτη να ανακοινώνει. Γίνεται ένας μικρός χαμός πραγματικά. 4 η ώρα ο Ελλάδος, το μεσημέρι ξεκινάει ο 86ος αγώνας των 24ωρων αγώνων του Λεμάν. 86ος, ρε φίλε. Μόνο αυτό λέει κάτι, δηλαδή φανταστείτε ότι από την αυγή της αυτοκίνησης υπάρχει τόσο αγώνας. Μιλάμε για αγώνα που δηλαδή, πραγματικά εξαντλητικός δηλαδή, αγώνας. Ναι, εκεί φαίνονται πραγματικά οι αντοχές. Δεν είναι τώρα τυχαία αγώνα αντοχή. Και κινητήρες και αυτό και άνθρωποι. Να κάνε τα δικά τόσες ώρες και με διαλύματα τα οποία δεν έχει. Δηλαδή αλλάζουν οδηγό και μπαίνει γέννη. Εντάξει, μιλάμε. Κορυφαίο, είχαμε παρουσίαση στην χώρα μας τις μέρες που μας πέρασε το νέο Hyundai Kona και το i20, καινούριο. Παρουσιάστηκαν εδώ στην χώρα μας την Hyundai με πλήθος δημοσιογράφων να βρίσκονται εκεί. Γενικά είχαμε πολύ ωραία θέματα. Είχαμε καταρχήν ωραίες ειδησούλες. Φυσικά έχουμε και την ειδησούλα που έχουμε τη νέα Ferrari πιλότη 488 πίστα, η οποία εντάξει, ξεφεύγει. Μια ειδική έκδοση. Αυτές οι ειδικές εκδόσεις, αυτά τα υπεραυτοκίνητα πραγματικά με. Σαν εκείνο που έφτιαξε πάλι. Δηλαδή είναι στο μόνο πραγματικά παράδειγμα με τη Ferrari. Ότι δεν μ' άρεσε έτσι πως το έπεσε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πάντων την παραδέχεσαι, είναι καλό αυτό. Την παραδέχομαι στην σημεία ότι σου κάνει παιδί μου κατά παραγγελία. Θέλω αυτό. Θα στο κάνω. Σε αφού την παραδέχομαι. Ότι ρε παιδί μου, έξερες τα λεφτά και θα τα ξοδέψεις. Δώστε, θα τους φτιάξουμε τους θέλεις. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή και μας έχουν έρθει ήδη μηνύματα ο φίλος 789. Μάγκες, καλημέρα, καλή σου μέρα. Πενταμιλή οικογένεια, ποιε προτασίες για να αξιοποιήσει το SUV έως τα λεφτά. Μάλιστα. Η επιλογή σου στο συγκεκριμένο ποσό 30.000 που έχει ορίσει είναι πάρα μα πάρα πολλές. Αξιοπιστία, μάλιστα. Θέλεις να πας σε Ιαπωνέζο, υπάρχει αξιοπιστία. Θέλεις να πας σε όμιλο Volkswagen, υπάρχει αξιοπιστία. Να ξέρεις. Δεν είναι εκείνο το κάποτε παλιό. Πλέον έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτό το πράγμα ότι αξιόπιστη είναι μόνο αυτή ή αξιόπιστη είναι μόνο η άλλη. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ή θα πας με τον πρώτο, το οποίο προχωράει και συνεχίζει να προχωράει, ή θα επιλέξεις να πας σε μια πιο φθηνή λύση. Στην τιμή που υπάρχει, μπορείς να πάρεις πλήρως εξοπλισμένο και με τα λεφτά που διαθέτεις, διαλέγεις πόσο μεγάλο θα είναι. Ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές. Και το θέμα είναι πόσο φορτωμένο θες να είναι το αυτοκίνητο που θες να πάρεις. Αυτό, δηλαδή, άμα θες ένα τέρμα φορτωμένο, πας σε άλλη εταιρεία. Αν θες να πάρεις κάτι σε πιο ονομαστό, ας το πούμε, έχεις πάλι επιλογές, αλλά σε μια πιο φτηνή, ας το πούμε, έκδοση.
Γιατί στο συγκεκριμένα χρήματα με SUV και σε πενταμέλη είναι πάρα πολλά. Ξεκινάνε όλα. Άμα πας, ξεκινάνε από τις 16-17.000 ευρώ. Πολύ καλές και αξιόπιστες λύσεις. Και φτάνουν μέχρι όντως 30.000 ευρώ. Αλλά 30.000 ευρώ θα είναι φορτωμένο με ό,τι εξοπλισμό διαθέτει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Θες να πας σε πιο πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή έχουν και διαφορά, ας πούμε, μερικές φορές και στο πόσο μεγάλο χώρους έχει, πόσους πολλούς χώρους έχει. Πάντως αν θέλεις, μετά το στο πρώτο διάλειμμα, πάρε ένα τηλέφωνο στο 230-287-888 να μιλήσουμε και να σου δώσω συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το αυτό που ζητάς. Πάντως τα λεφτά είναι πολλά και έχεις πάρα πολλές λύσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ήδη 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικές επιλογές τουλάχιστον. Και ξεκινάς και μετά είναι ότι θες μετά και να δεις τα λεφτά και ποιότητα μετά. Ναι, ναι, σου λέω τι θες και πόσο φορτωμένο το θες. Γιατί η εξοπιστία υπάρχει. Δεν ήταν κάποτε αυτά που υπήρχαν. Και από τον όμιλο Volkswagen, για μένα φέρουμε συγκεκριμένα μάρκα απλώς μέσα στον όμιλο Volkswagen, υπάρχουν αξιόπιστοι κινητήρες οι οποίοι έχουν βραβευτεί κιόλας και πάνε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ο Ιαπωνέζος έχει την αξιοπιστία και ο Ιαπωνέζος αξιοπιστία με Γάλλο μεγάλο κινητήρα. Εντάξει, είναι πολλά. Ας πάρουμε, στο πρώτο διάλειμμα, πάρε 287-888 να σου δώσω πιο συγκεκριμένος και περίπου να μου πεις παραπάνω πράγματα, γιατί έως 30.000 ευρώ είναι πολλά τα λεφτά και μπορείς να έχεις πάρα μα πάρα πολλές επιλογές. Μια σκέψη, σήμερα ξεκινάει και 24ωρος αγώνας του Λεμάν, πάμε έτσι μια ειδησούλα έτσι να ξεκινήσουμε τα πιο ευχάριστη είναι σίγουρα η είδηση, γιατί όταν πρόκειται από μια ιταλική φίρμα η οποία έχει να κάνει με την Ferrari, είναι ευχάριστη γιατί βγάζει πραγματικά κομψιοτεχνήματα στον δρόμο. Λοιπόν, για το 24ο λοιπόν αγώνα του Λεμάν, η ιταλική φίρμα το Maranello αποκάλυψε μια ειδική έκδοση της Ισπανής και της 488 πίστα με την ονομασία πιλότη Ferrari. Πρόκειται για ένα δημιούργημα το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένους πελάτες της Ferrari, γιατί προηγούμενες απευθύνονται παντού, ας πούμε. Αυτές απευθύνονται σε συγκεκριμένους πελάτες, μας δουλεύουν κιόλας. Λοιπόν, μπορούν να αποκτήσουν λοιπόν όσοι λαμβάνουν μέρος στο αγωνιστικό πρόγραμμα το Client Racing Drivers. Βασίζεται στην απλή 488 πίστα, έχοντας όμως ορισμένα αποκλειστικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Πάνω στο αμάξωμα διακρίνεται φυσικά η λευκή φαρδή ρίγα με πράσινη και κόκκινη λωρίδα αριστερά και δεξιά. Σήμα για το 24ωρο αγώνα του, μάλλον έχει και στο σήμα του αγώνα του 24ωρο αγώνα του Λεμάν στο κέντρο. Πραγματικά πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο είναι εκπληκτικό. Εντάξει, οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει και έχει δώσει στην δημοσιότητα η Ferrari πρόκειται για ένα πραγματικά κοψοτέχνημα. Τώρα, μηχανικά τώρα, θέλω να το πάρει, να το αγοράσει. Λέει, τι θα πάρω τώρα. Αγοράσει μια πιλότη, μια Ferrari και έκδοση. Εντάξει, 720 ήπι. Φτάνουν. Φτάνουν. Εντάξει. Καλά. 720 ήπι τώρα για να έχει να ασχολείσαι. 720 άλογα στον δρόμο. Από ένα 3,3 μπιτούρμπο. Εντάξει. 3,9 μπιτούρμπο V8. Και 770 ανημόμετρα ροπής. Μια χαρά. 770 ανημόμετρα ροπής. Δηλαδή. Είναι μερικές φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή που λες μια. Να μου να πίσω στο τιμόνι. Πραγματικά να πίσω σε μια πίστα και να πεις. Να το δω λίγο. Όχι να κάνω τρελά πράγματα. Εντάξει, γιατί αυτό το θηρίο και συγκεκριμένα τέτοια θηρία θέλει. Θέλει να σε βάλουν κάτω και να σε δείξουν 5 πράγματα που είναι ακόμα και σε πίστα. Δηλαδή, ακόμα και σε πίστα να μπει, δεν μπαίνει. Αν δεν πηγαίνει, σα μπήκα στην πίστα, τρέχω. Ναι. Δεν είναι έτσι. Αλλά όχι, δηλαδή, πες, επειδή ότι έχει την εμπειρία, όντω να πάρει ένα αυτοκίνητο και να το οδηγήσει. Πραγματικά λε, εκεί θέλω να δω πραγματικά τα 770 ανημόμετρα ροπή. Δεν σε ενδιαφέρει το να πάρει και να το τελειώσει και να το λιώσει και να το. Στην ταχύτητα.
Απλά θες να δεις πραγματικά ότι αυτά τα 770 νημόμετρα πίσω θα ανταποκρίνονται στις αποδόσεις, στις επιδόσεις του αυτοκινήτου, τα οποία θέλεις να δεις στην πίστα. Μόνο στην πίστα και πουθενά αλλού. Κατά ψέματα, γιατί αυτό το αυτοκίνητο μόνο για πίστα είναι, για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει. Τι άλλο έχουμε? Έχει πολλά πραγματάκια. Θα έρθουμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε για να ασχοληθούμε λίγο έτσι με την ανάκληση της αυτοκινήτων από την Mercedes στην Ευρώπη. Βγήκε προς τα έξω, έχει δημοσιευτεί πλέον και τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Δεν είναι έτσι απλά οι απλές καταστάσεις. Από εκεί που είχαμε μόνο τη Volkswagen και έγινε ό,τι έγινε, ο κακός χαμός με το Dieselgate και όλα αυτά που συνέβησαν, συγκεκριμένη εταιρεία έχει αποποιηθεί τον εθνικό και έλεγε, παιδιά, ψάξτε και εμένα, υπάρχει κανένα πρόβλημα, και όντως, σαν εταιρεία όντως, λέει, ψάξτε με, μόνο που την ψάξανε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τον έκανες δηλαδή, αλλά τώρα ήρθαν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κακά τα ψέματα, που γίνεται η ανάκληση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και έχει να κάνει με τους δικούς τους κινητήρες καθαρά. Όχι με κινητήρες που έχει πάρει από άλλες εταιρείες. Να τα δικαιολογήσουμε και τα βάλουμε κάτω. Έχει να κάνει αποκλειστικά με κινητήρες που έχει φτιάξει η ίδια η Mercedes. Θα σας πούμε το τι έχει συμβεί και τι επεισόδια θα έχει το επόμενο διάστημα. Και το τι έχει να πει η ίδια η Mercedes από τα κεντρικά. Γιατί εντάξει, η Mercedes εδώ δεν είναι καμία σχέση. Είναι απλά ο εισαγωγέας. Η Mercedes την Γερμανία, εκεί στη Στουγκάρδη, θα μας πούνε, θα βγάλουν ανακοίνωση και θα πούνε τι έχει συμβεί και όλα τα περαιτέρω, τι χρειάζεται για την ανάκληση. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την τεράστια ανάκληση από τη Mercedes στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή σε Safety Car, μόνο στο Libre 107,4. Ηχοληψία, δεν είδες καλά και είπαμε? Όχι, δεν τον είπαμε, τον ξεχάσαμε, τον έχουμε τον καημένο. Μόνοι μας θα κάνουμε εδώ. Όλα. Ναι. Τεράστιο Σωτήρη Δασκαλάκη, ο στυλοβάτης εδώ της πρωινής ζώνης του Λίμπερο. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούνε μερικοί και στην διεύθυνση, στυλοβάτης πραγματικός. Καλά τα λέω, κύριε Δασκαλάκη. Αύξηση! Και όχι τσιγκουνιές, γερή. Γιατί εδώ μας στηρίζει. Ναι, λοιπόν... Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Αφή Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία για κάγκελα τύπου inox από αναδυωμένο αλουμίνιο. Για σκάλες εταιρικές, εξωτερικές, περιφράξεις, πραγματικά δεν παθαίνουν τίποτα και τιμές πάρα πολύ λογικές. Μπαίνετε αφημάρκου.gr, βλέπετε τις δουλειές που έχουν βάλει σε βιντεάκια και πραγματικά θα δείτε ότι συνδυάζονται με όλα τα πράγματα. Πραγματικά τρελή συνδυασμή. Και φυσικά πανέμορφη. Μπαίνετε φιμάρακο.gr, βλέπετε τις δουλειές τους, βλέπετε τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά. Ένα τηλεφωνάκι και πραγματικά θα ακούσετε εκπληκτικές τιμές. Και τετραμπάιτ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σταθερούς και φορητούς. Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου μηχάνημα, πηγαίνεις εκεί, τους λέει, παιδιά, θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, αυτά τα υλικά μέσα, το φτιάχνεις, θες κάποιο ήδη υπάρχον. Υπάρχει, πας διαλέγεις μια από μια μεγάλη γκάμα, θες ανακατασκευασμένο, σταθερό ή φορητό υπολογιστή, υπέροχα μηχανήματα σε πολύ καλές τιμές, με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Και ήδη έχετε πάει πάρα πολύ και έχετε εμπιστευτεί το τετραμπάιτ και δεν έχετε βγει χαμένοι. Παπά 91, τετραμπάιτ.gr, μπαίνετε. Περιμένω ακόμα να πάμε. Θα πάμε κι εμείς. Ήδη αυτές τις μέρες θα το κανονίσουμε να πάμε, γιατί όντως ήρθε ο καιρός που λένε. Γιατί μετά δεν θα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε για την είδηση η οποία για μένα είναι η είδηση της χρονιάς. Έχει να κάνει με τη Mercedes-Benz. Έχει να κάνει με την τεράστια ανάκληση η οποία θα προχωρήσει άμεσα, καθώς η ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας, αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της, ζήτησε από τη Mercedes να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση 774.000 αυτοκινήτων στην Ευρώπη λόγω παρατυπιών στο λογισμικό των diesel κινητήρων.
των δικών της diesel κινητήρων για να ξέρουμε τι είναι, να ακριβολογούμε. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα και το οποίο έχει βγει, παράνομα λογισμικά στα πετρελοκίνητα Motor φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια και η premium μάρκα της Γερμανίας έπειτα από τον όμιλο Volkswagen. Βγάζουμε πλέον τον όμιλο Volkswagen από πάνω. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας της Daimler, ο οποίος συνάντησε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο φορές τον Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας, προκειμένου να μετριάσουν τις ανησυχίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί όταν επισκέπτεσαι τον Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας και ξέρεις τι σε περιμένει, προσπαθείς όσο γίνεται να το μετριάσεις πραγματικά το πράγμα, γιατί δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Βέβαια, τώρα, επειδή εκεί είναι. Εντάξει, η Γερμανία, συνέχεια τους έχουμε λίγο ότι σε τέτοια πράγματα οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν πολλά και πραγματικά. Ο Υπουργός λοιπόν διάταξε επίσημα την ανάκληση των μοντέλων που επηρεάζονται, δηλαδή την έκδοση σε Class GLC 220D προδιαγραφών Euro 6, το Vito με τον 1,6 diesel, λόγω της ύπαρξης απαγορευμένων συσκευών που απενεργοποιούν τα αντιρρυπαντικά συστήματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 774.000 αυτοκίνητα ανάκληση. Δεύτερο χαστούκι για τους Γερμανούς. Βέβαια το πρώτο πόνεσε πάρα πολύ με την Volkswagen. Ναι. Τώρα έχουμε δεύτερο χαστούκι. Δεν μας τα λένε καλά. Δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Μένα το αυτό που θέλω να δω, γιατί, εντάξει, είναι ότι θα κάνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο στην όλη υπόθεση, ότι αν δεν κάνω λάθος, η Γερμανία παίζει μεγάλο ρόλο στη θέσπιση των κανονισμών για τα Euro 5, 6 και δεν ξέρω εγώ τι, που ακόμα θα φτάσουμε. Δηλαδή, εντάξει, όχι, θέλουμε λιγότερους ρήπους και λιγότερους ρήπους και πιο αυστηρά μέτρα. Και σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι. Εμένα πιστεύω ότι όλες οι χώρες, δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι όλες οι χώρες που όντως. Εγώ πιστεύω ότι είναι πρωτοστάτης. Όχι, δεν το πιστεύω. Γερμανία και Γαλλία. Αυτοί οι δύο. Το θέμα ότι φτάσαμε σε ένα επισημείο, όντως να πούμε ότι. Παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή εντάξει. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είχαμε πριν δύο χρόνια περάσανε τώρα και τρία το Dieselgate, το οποίο έγινε ο κακός χαμός. Και τώρα βγαίνει η καινούργια εταιρεία. Δηλαδή, εντάξει, κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει. Και τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω. Δεν με ενδιαφέρουν τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν μια Αμερική, ας πούμε, σου λέει κάτσε, λέει τι έγινε. Πάλι τα ίδια με σένα. Πάλι ίδια με γερμανική εταιρεία. Με ό,τι αυτό θα γίνει με τα μοντέλα της. Εδώ. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ντά στους Γερμανούς, δεν τους κάνει. Δεν πιστεύω ότι τους κάνει και πολύ ντά. Γιατί οι Γερμανοί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά. Το θέμα είναι. Γιατί δεν κάνουν μια τεράστια αποζημίωση στα κράτη. Δεν μιλάω τώρα στους ιδιοκτήτες, εκείνη αλλού παπά Αγγέλιο, να πει η παιδιά, εντάξει, οκ, okay, αν όντως ισχύει, αν ισχύει, ναι, αν ισχύει, που πιστέψαμε το δημοσίευμα που γίνουν, δεν υπάρχει τέτοιο, έλα εδώ, να τα βάλουμε λοιπόν κάτω, να πούμε έλα εδώ. Για να σε δω τώρα λοιπόν τι έχεις να κάνεις και πόσο έχεις να κάνει τα κράτη τα οποία υπάρχουν τα αυτοκίνητα σύμφωνα με τους ρήπους, πλέον τα κυκλοφορίας, πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο στα κράτη. Εγώ σου λέω βάλε και τις άλλες μάρκες. Υπάρχουν μάρκες. Ναι, θέμα του ανταγωνισμού. Πάμε μετά. Ανταγωνισμό. Σου λέει, ας πούμε, σε μια ιαπωνική μάρκα, για παράδειγμα, στο οποίο το καινούργιο της μοντέλο από τα πολύ προσφυλή μοντέλα της δεν μπορεί να μπει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν πληρεί τους κανονισμούς του Euro 6. Δηλαδή, στην ουσία, η συγκεκριμένη η εταιρεία χάνει πελάτες στην Ευρώπη, γιατί το συγκεκριμένο της μοντέλο, λυπάμαι, δεν καλύπτει τις προδιαγραφές. Και το λες εσύ, που έχεις δύο εταιρείες που κάνανε μαμουνιές. Δύσκολα τα πράγματα. Θα μπορούσαν, δηλαδή, αντίστοιχα, οι ιαπωνικές εταιρείες να κάνουν ένα ντου και να σου πούν, παιδιά, τι γίνεται εδώ, εμείς χάνουμε πελατολόγια από αυτό το πράγμα, όμως. Μας κόβει σε εμάς πωλήσεις σε μοντέλα, επειδή δεν έχουμε τις προδιαγραφές που θες εσύ για την Ευρώπη, αποκλειστικά για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι πιο σφιχτή σε αυτά τα πράγματα. Ούτε Αμερική ούτε η Ιαπωνία έχουν τέτοια θέματα. Και αποδεικνύει ότι
οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στην ουσία. Όχι, δύο μεγαλύτερες. Ο ένας είναι από την πιο γνωστή premium μάρκα και είναι από τους πιο μεγάλους ομίλους. Ναι. Αποδεικνύεται ότι κάνετε μαμουνιές. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Πραγματικά δηλαδή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σφιχτή σε θέματα και ασφάλειας και εκπομπές ρήπων και όντως τα σκάνδαλα βγήκαν μένα από τους Αμερικάνους και τώρα το βγάλανε οι ίδιοι. Τέλος πάντων. Θα δείξει. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Το βγάλανε οι ίδιοι. Κατάλαβες ότι εμείς ως χώρα, ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, όπως θες πες το, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν φταίει η Γερμανία. Φταίει η εταιρεία. Σίγουρα η εταιρεία. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι θέμα η χώρα. Σίγουρα η Γερμανία. Σίγουρα η εταιρεία. Αλλά ήταν κάτι για το οποίο ερχότανε και τώρα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Ένα, είναι πλήγμα. 774.000 αυτοκίνητα είναι από όλη την Ευρώπη. Για να δούμε λοιπόν. Τις επόμενες μέρες θα βγουν και ανακοινώσεις. Λογικά από την εταιρεία για να δούμε το πού έχει πάει, τι και πώς και πώς θα το δούνε να το συμμαζέψουν. Γιατί είναι ένα δύσκολο πράγμα. Το ξαφνικά να σου έρχονται μια ανάκληση 874.000 αυτοκινήτων. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όσοι έχετε στείλει την καλημέρα σας στον Άλεξ, την Μαρία, τον Στάθη, τη Σόνια, τον Άκη, τον Φίλιππα, τον Κώστα. Το φίλο μας τον Βασίλη και φίλε Βασίλη και από ραδιόφωνο έτσι τα συλληπιτήρια για αυτό που σου συνέβη. Τα συλληπιτήρια μας είναι εκπομπή. Στον Νίκο, στον Μπάμπη και στην Αθηνά, στον Γιώργο, στην Κατερίνα, Στεοφάνη, στη Μαρία και στο Γιώργο. Μπαίνετε στην ομάδα μας, Safety Car, γίνεστε μέλη. Στη μεγάλη μας παρέα, αρθούμε πάνω από 4.000 άτομα πλέον στην ομάδα μας στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα του Facebook στο Safety Car, εκεί που έρχονται τα νέα από το site μας, το www.safetycar.gr, με όλα τα νέα του αυτοκινήτου και προσπαθούμε να τρέξουμε όσο γίνεται περισσότερο το site. Δεν είναι κάτι εύκολο κατά ψέματα να τρέξεις και ένα site και με όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε γύρω μας και εδώ στην σαν εκπομπή. Αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται να μπορέσουμε να το ανεβάζουμε συνέχεια και έρχονται νέα πραγματάκια. Πάτε μου το Facebook, βλέπεις αυτό το μαρπαιδί μου, τα θυμάσεις μου πριν χρόνια. Θα μπεις εδώ και εσύ μεγαλώσαμε. Από τι βρήκες, από την... Τώρα αυτά είναι... Από τη Μαρία, την παπά. Δεν τρέπεσαι. Και από εκεί και από παντού. Έχει πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Κινητήρας. Μια πολύ καλή είδηση έχει να κάνει με τους κινητήρες του ομίλου PSA. Στον όμιλο PSA είναι η Peugeot, η Citroën και η Opel. Ετοιμάζουν λοιπόν νέους κινητήρες βενζίνης. Ήδη υπάρχει αξιοπιστία, είναι βραβευμένοι οι κινητήρες του ομίλου PSA. Έτσι λοιπόν την ανάπτυξη των βενζινοκινητήρων πλέον θα αναλάβει επίσημα για όλο το όμιλο PSA το μεγαλοϊκό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα του ομίλου, τα νέα μηχανικά σύνολα θα είναι έτοιμα το 2022 και θα τοποθετηθούν σε όλα τα μοντέλα από τις μάρκες Peugeot, Citroën, DS, Opel και Opel. Οι κινητήρες λοιπόν θα διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες όπως την άμεση ψεκασμό, υπερσυμπίεση, μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων. Φυσικά αυτό που θέλουν να εξελίξουν είναι οι χαμηλές τιμές κατανάλωσης, καυσίμου, εντάξει, και εκπομπών ρήπων. Φυσικά, σύμφωνα με τον όμιλο PSA, θα πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές και θα μπορούν να συνδυαστούν με υβριδικά συστήματα και ηλεκτρικά μοτέρ. Μάλιστα. Μεγάλο το project, κακά τα ψέματα. 2018... 4 χρονάκια εξέλιξη για βενζινοκινητήρες. Σε βενζίνη. Σε βενζίνη. Δεν υπάρχει δίζελ πουθενά. Δίζελ πουθενά. Ενώ άλλοι λένε ότι τους κρατάμε και προχωράμε, αυτοί πάνε
να κάνουν στο... τη βενζίνη. Κακά τα ψέματα. Στο diesel ο συγκεκριμένος όμιλος με τον 1,6, ο οποίος είχε βραβευτεί το Blue HDI, έχει βρει το κινητήρα και αυτό στο διαμάντι, δεν έχει βγάλει προβλήματα, είναι αξιόπιστος, έχει τις κατάλληλες τροπές, τα άλογα τα βγάζει, οπότε σου λέει παραμένε, κρατάμε αυτό το κινητήρα, τον έχουμε και τα diesel και απλώς πάμε να εξελίξουμε τώρα τους κινητήρες της βενζίνης. Ναι. Κάτι γνώμη. Σε μια εποχή που όλοι γυρίζουν στα ηλεκτρικά, που λένε ότι παιδιά το, μέχρι το 22 αρχίζουμε και βγάζουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα δούμε, βγαίνουνε, έρχονται. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, η εξέλιξη των βενζινοκινητήρων να περιοριστεί πλέον μόνο στο να βοηθάνε ηλεκτρικά μοτέρ. Όπως... πάμε για συνδυασμό δηλαδή, κινητήρων. Ναι, πώς είναι της Παγκάνη, ναι. Που βγάζει... πήγες στο υπεραυτοκίνητο, κατευθείαν, δεν είναι, ναι. Ναι, ναι τώρα μου διαφεύγει από το μυαλό αυτή τη στιγμή που έχει βγάλει το θερμικό το μοτέρ, mm-hmm. βοηθάει στην ουσία τον ηλεκτροκινητήρα, ώστε δηλαδή φορτίζει τις μπαταρίες. Αντί να το βάζεις στην πρίζα, που μπορείς να το βάζεις στην πρίζα, για να μην έχεις... τις απώλειες του ηλεκτρικού ρεύματος, το φορτίζεις με τον κινητήρα της βενζίνης, που δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερο από εκεί και πέρα, ούτε σε πολλά άλογα, ούτε λολολα, να κάνει τη δουλειά του, να φορτίζεις τις μπαταρίες και να δουλεύεις με το ηλεκτρικό το μοτέρ. Και οι εκπομπές λοιπόν πέφτουν κατακόρυφα, γιατί δεν ζορίζεις το ηλεκτρικό το μοτέρ να στο να το ανεβάσεις σε στροφές πολλές, λόγω ότι χρησιμοποιείς την κίνηση του αυτοκινήτου, και μπορείς να έχεις ένα μοτέρ, ξέρω εγώ, των 1000 κυβικών, maximum σου λέω εγώ τώρα, μπορεί και πιο μικρό. Να κάνει τη δουλειά του, να φορτίζει τις μπαταρίες. Πρέπει τώρα, πας σε ένα θέμα. Ναι. Πάμε σε μια κατάσταση η οποία σου λέει, σου βγαίνει τώρα η όμιλος πέσει και σου λέει μέχρι το 2022 θα έχω εξελίξει οι βενζινοκινητήρες. Μέχρι το 2022 έχω να ανακοινώσει πόσες εταιρείες οι οποίες παιδιά βγάζουν ηλεκτρικά μοντέλα. Ναι. Δηλαδή θα δείτε μέχρι το... από το 2020 και μετά, κακά τα ψήματα θα έχουμε κάθε μία εταιρεία θα ανακοινώνει και τα νέα της ηλεκτρικά μοντέλα. Ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά, αμυγός ηλεκτρικά. Λοιπόν, οπότε θα φτάσει δηλαδή μέχρι το 2022. Όλες οι εταιρείες πλέον να έχουν πάρα πολλά μοντέλα τους ηλεκτρικά πλέον στην γκάμα τους. Και ήρθα εσύ το 2022, ας πούμε, και θα πεις, παιδιά, γεια σας, ήρθα, OK, έχω καινούργιους βιοσυγκινητήρες, το οποίο πρέπει να τα βάλω στα μοντέλα μου. Θα μου πεις, δεν είναι και μία-δύο εταιρείες, είναι ουσιαστικά Peugeot, Citroën, DS, Opel, τρεις εταιρείες, τέσσερις. Ναι. Κάτι δεν είναι... Πού θα το χωρέσω όλο αυτό το πράγμα? Ή βλέπεις την εξέλιξη ακόμα να πάει πιο μακριά, το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Άπαξ ξεκινήσεις, μπορείς να κάνεις με το ηλεκτρικό ρεύμα ό,τι θες. Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ό,τι θες. Δηλαδή, κάπου δεν συμφωνούν τα πράγματα, γιατί πρέπει να βγάλεις ηλεκτρικά μοντέλα. Ο ανταγωνισμός έρχεται, δηλαδή δεν είναι ότι λες ότι σαν όμιλος πέσα, ότι εντάξει, okay, έχω το χρόνο μου. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ σύντομος. Οι ίδιοι εταιρείες βγάζουν. Και μιλάμε για τα δηλαδή. Όταν έχεις μια Nissan, ας πούμε, σου βγάλει το Leaf, το οποίο ξεφύγει πλέον σε πολύ, εντάξει, πηγαίνει μόνο του πλέον, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και όλοι οι υπόλοιποι τρέχετε να προλάβετε και να μπείτε πλέον και εσείς σε αυτό που λέγεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι, μα υπάρχουν ήδη πολλά. Σου λέω, έχεις μια Tesla από την Αμερική να πουλάει σαν τρελή. Έχεις ένα Leaf από την Nissan να πουλάει σαν τρελό. Η Hyundai παρουσίασε το Ioniq και τα Kona τα ηλεκτρικά, που από ό,τι λένε θα είναι απίστευτα. Ναι, δηλαδή έρχονται και του χρόνου ήδη αρχίζει πάλι. Και έχουν πολλοί, έχουν πολλοί που άρχουν να ασχολούνται και καλά κάνουν. Και λες εσύ τώρα, σου ότι εγώ θα μείνω στην εξέλιξη των κινητήρων για να το 2020 το βάλω στα μοντέλα μου. Το 2022, δηλαδή το 2021, που είναι ορόσημο για πάρα πολλές εταιρείες ελεκτρικών αυτοκινήτων. Βλέπεις όμως ότι δεν αναφέρουν σε κυβισμό. Το πιο πιθανό σου λέω να είναι μικρή. Σίγουρα το πιστεύω ότι θα υπάρχουν και μικρές κινητήρες. Εγώ το βλέπω, θα μιλάμε για χιλιάριδες πλέον. Δεν θα μιλάμε για παραπάνω. Ναι. Σε βενζινοκινητήρες. Δηλαδή να βάλουν το μικρό το βενζινοκινητήρα, τον εξελιγμένο πλέον σε μικρά μοντέλα. Και σε λίγο πιο μεγάλα. Είδες, ας πούμε, η Honda με ένα χιλιάρι έβγαλε 130 ύπους. Και το βάζει σε μοντέλο που είναι σχετικά normal σε μέγεθος, ένα μικρομεσαίο μοντέλο όπως είναι το Civic. Ναι. Και κάποιες εταιρείες προσπαθούν και κάνουν το άλλο. Δηλαδή, έχω το αυτοκίνητο το οποίο είναι βενζίνη, diesel, και η εξέλιξή του πια είναι να το βγάλω και ηλεκτρικό. Με φυσικά.
Δηλαδή δεν σου λέει θα πάω σε ένα άλλο μοντέλο ή θα το ονομάσω κάπως διαφορετικό. Το έχω βγάλει βενζίνη, το έχω βγάλει diesel, ο κόσμος το προτιμάει. Και σου λέει το έπιανε από μεξέλα, το βγάλω ηλεκτρικό. Μήπως κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι θα σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, να πει στο επόμενο μοντέλο πλέον θα στο δίνω βενζίνη. Diesel εκεί παίζεται γιατί μερικές εταιρείες σου λένε κρατάμε μικρού κυβισμού κινητήρες. Άλλοι λένε δεν ασχολούμαστε. Okay, πλέον θα πάμε στα μεγάλα diesel, μεγάλους κινητήρες diesel. Θα βγάλω βενζίνης, diesel και έχεις ηλεκτρικό. Ή θα κάνω βενζίνης και ηλεκτρικό. Εγώ ποτέ είναι πολλά, πολλά στη μέση. Πραγματικά αυτές οι κινήσεις των εταιριών είναι πράγματα που σε βάζουν σε σκέψη. Λες τώρα τι έχουμε να δούμε, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι ηλεκτρικά. Γιατί όλες πρέπει να το έχουν ανακοινώσει. Και όλες τρέχουν για να κάνουν αυτό. Και έρχεται η όμιλος ΠΕΣΕ και λέει: παιδιά, έλα να εξελίξω τους κινητήρες. Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, για κάτω ψέματα, το να επενδύσεις τόσα λεφτά και να θες να εξελίξεις το ήδη καλό μοτέρ που έχεις, αυτό είναι καλό για εμάς, τους καταναλωτές, κακά τα ψέματα. Αλλά έρχεται στη φάση που λες ότι παιδιά, εδώ το πάτε για ηλεκτρικό. Λέτε ότι πλέον τέλος. Κάτι. Σου λέει ίσως αργεί ακόμα γιατί κακά ψέματα ότι να αλλάξει όλο το concept που έχουμε με μηχανές εσωτερικής καύσης. Να το αλλάξεις. Να το πας ηλεκτρικό θέλει και κάποια χρόνια. Να είναι ότι αλλάζει σήμερα. Εντάξει, μερικές χώρες μπορεί να έχουν πουλήσει περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι σε εμάς. Δεν κοιτάς πλέον την Ελλάδα, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν υποδομή καμία, τίποτα. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά σε θέματα υποδομών έχουν τα χρόνια τους. Θέλουν να περάσουν κάποια χρόνια για να μπορέσουν να αλλάξουν μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό για εμάς, για τους πελάτες, να υπάρχει ένας όμιλος PSA, σαν τον PSA, ο οποίος σου λέει ότι πλέον θα αλλάξω και θα εξελίξω τους βενζινοκινητήρες. Τώρα, μια που είπαμε έτσι για τον Γάλλο, το οποίο έχει να κάνει με τον άλλο Γάλλο, όχι τον όμιλο PSA, έχουμε να κάνει με τη Ρενό. Έτσι λοιπόν, το ήδη πετυχημένο μοντέλο που λέγεται Ρενό Μεγκάν, πλέον η Renault το δίνει με 5 χρόνια έγκριση και σε τιμή έκπληξη. Πραγματικά η τιμή του είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ξεκινάει από τις 14.980 ευρώ. Είναι για περιορισμένο αριθμό κινητήρων. Δίνει 5 χρόνια δωρεάν εγωστική εγγύηση και 3 χρόνια δική βοήθεια. Φυσικά υπάρχει και προνομιακό επιτόκιο 3,9%. Ένα Renault Megane που σας είπαμε ότι πραγματικά ο Γάλλος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά όσον αφορά την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Χαίρεσε πραγματικά και ευχαριστιέσαι να οδηγήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Πάτε λοιπόν σε μια έκθεση Renault, δείτε το από κοντά, οδηγήστε το και ίσως να είναι μία από τις επιλογές σας για το επόμενο καινούργιο αυτοκίνητο. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car, Λίμπερο 107,4. Τάσος Κοτσάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος και Σωτήρης Δασκαράκης στην ηχοληψία. Θα σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη περίπου μία ώρα, 50 λεπτά έχουν μείνει. Μόνο τα νέα που αφορούν το αυτοκίνητο, χορηγή της εκπομπής, Αφιου Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία, στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, Μικάγκελα. Τύπου Inox από ανεδεμένο αλουμίνιο. Αφιμάργο.gr μπαίνετε, βλέπετε τις δουλειές τους και ένα τηλέφωνο. Πραγματικά θα στούν τα παιδιά στον χώρο σας να εκτιμήσουν το τι θέλετε εσείς να κάνετε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και Tetrabyte, το μαγαζί το οποίο έχει τα πάντα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θέλετε καινούργιο, να κατασκευασμένο. Θέλετε εσείς να διαλέξετε τα κομμάτια του υπολογιστή και να τα συνθέσετε να κάνετε έναν καλό υπολογιστή. Tetrabyte.gr, μπαίνετε, βλέπετε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με το σχέση με τον υπολογιστή. Πηγαίνετε από το κατάστημα Παπάφη 91, εκεί θα σας υποδεχτεί ο Τάσος, ο οποίος θα σας δώσει και πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Ήδη έχετε πάει πάρα πολύ και έχετε ικανοποιηθεί με τις τιμές οι οποίες σας έχει δώσει το Tetrabyte. Πάμε σε μια ειδησούλα που μας έρχεται από την Σουηδία.
και πιο συγκεκριμένα από την Volvo, καθώς την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 20 του Ιούνιου, οι Σουηδοί θα αποκαλύψουν επίσημα τη νέα γενιά του μεσαίου σεντάν της γκάμας, το Volvo το S60. Αυτό το μεσαίο, ρε παιδί μου. Ναι. Το διαβάζεις, και διαβάζεις και γελάς. Και λες, είναι δυνατό. Κι όμως... Θεωρείται μεσαίο, ναι. Θεωρείται μεσαίο λόγω των μέτρων, γιατί η κατηγορία των αυτοκίνητων είναι ανάλογα με τα μέτρα του αυτοκίνητου. Αλλά έτσι δείτε. Χωρίζονται. Τι λες μεσαίο τώρα το S60. Το S60, ναι, μεσαίο. Είχαμε πάρει το S90 στα χέρια μας, okay, πάμε τώρα για το S60. Όντως είναι πιο μικρό. Εντάξει, ναι, πάμε τώρα κακά. Κομματάκι. Εντάξει, σύγκριση με το S90, ναι. Τη λιμουζίνα. Εμφανισιακά, έτσι όπως το βλέπω. Και πάμε τώρα, δηλαδή, ναι, και σου βγάζει η Σουηδή μια φωτογραφία. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η Σουηδία τα τελευταία 5 χρόνια και παραπάνω, όταν πάμε για τον 6ο χρόνο, τους βγήκε αυτό το project το οποίο έχουν ξεκινήσει. Γενικά την ώρα τους αναδιοργάνωση, και σε κινητήρες και σε σχεδιασμό και σε, πώς το λένε, σε ποιότητα. Πλέον πραγματικά τους βγήκε το project, το πάνε και πάνε τρένο στις πωλήσεις. Έριξε χρήμα ο Κινέζος, φίλε. Ακριβώς, έτσι να τα λέμε όλα, γιατί εντάξει λέμε Σουηδό, αλλά άλλος είναι από πίσω και στηρίζει, είναι η κολόνα της επιχείρησης. Τζίλι. Την Τζίλι, την εταιρεία που την κορυδεύανε πολύ, όταν πρώτα ακούσαν το όνομα Τζίλι. Σου λέει τώρα κινέζικη εταιρεία, Τζίλι, τι Τζίλι, τσίχλες πουλάμε. Έτσι, έλα όμως που ήρθε και έβαλε το χρήμα και πραγματικά να διοργάνωσε όλη την εταιρεία και πάει τρένο. Έρχεται λοιπόν η φωτογραφία και λες μια, ναι, πλέον... Φίλε, το βλέπεις και λες είναι Mustang, ξέρω εγώ. Πώς το βλέπεις? Τάξη, Mustang και εσύ. Όπως το βλέπεις, δες το. Είναι αυτό που λένε, αυτό που τα σώζει είναι τα φώτα. Που είναι τα τύπου Thor, τα φώτα που πλέον σώζει και λέει είναι φώτα. Η μούρη είναι θεϊκή, άστο. Καλά, και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μερικά πραγματάκια. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Volvo, η έκδοση που θα δω, που θα βγάλει, μία από τις εκδόσεις λοιπόν που θα βγάλει, θα είναι η κορυφαία και θα φέρει τα διακριτικά του Polestar, το οποίο είναι η εταιρεία... Είναι η premium της premium εταιρείας. Ναι, ναι, να το πάμε κάπως έτσι, σωστά, δεν έχει άδικο. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί σου λέει ότι όλοι βγάζετε ένα μοντέλο με πολλά άλογα. Έρθε λοιπόν και η δικιά μου σειρά. Να βάλω στο συγκεκριμένο μοντέλο και εγώ μια έκδοση η οποία θα έχει πάρα πολλά άλογα, γιατί με βόλβω και μπορώ. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία λοιπόν με την Polestar, την νέα φίρμα υψηλών επιδόσεων, η οποία είναι εθνικατρική της Volvo, εντάξει, θα τροφοδοτεί το S60 ένα Staff 8 Twin Engine κινητήρας, ο οποίος θα έχει απόδοση 415 ύπους και 670 νημόμετρα ροπής. Γιατί πρέπει να το κάνει. Κατά τα ψέματα, με τον αγωνισμό που υπάρχει, είναι αυτό που λένε πρέπει να το κάνει. Ναι. Να το βγάλει. Πρέπει. Γιατί... Και αυτή πρέπει να σου λέει ότι και εγώ έχω την τεχνογνωσία και την τεχνολογία να το κάνω. Κακά τα ψέματα. Τώρα, πάμε για το S60, το οποίο θα ακολουθήσει η φιλοσοφία το V60. Λοιπόν, φυσικά δεν θα λείψει η κομψότητα, η άνεση, η πρακτικότητα σε ένα Volvo αυτοκίνητο και φυσικά όλη η τεχνολογία μέχρι και σήμερα την οποία διαθέτει η Volvo και την οποία θα τη δώσει στον... στο μοντέλο της. Δέσμευση της εταιρείας την οποία έχει να κάνει με τη Volvo είναι για αντικατάσταση των diesel κινητήρων με υβριδικά υβριδικές λύσεις. Μπράβο. Τέλος τα diesel, απλά πράγματα. Και αμυγός ηλεκτροκίνητα από το 2019, και λέμε 2019 και δεν είναι μακριά, παιδιά, του χρόνου. Είναι ακριβώς 6 μήνες και μπήκαμε στο 19. Λοιπόν, τώρα για την κίνηση λοιπόν θα φροντίσουν οι τρακύλιοι διβεζιονικοί κινητήρες της οικογένειας το Drive Y, το οποίο έχει η Volvo, ενώ θα υπάρχουν και δύο υβριδικά σύνολα. Αντιθέτως δεν θα δούμε πετρελαιοκίνητα σύνολα στο S60. Τώρα, η κατασκευή του θα γίνει στο νέο εργοστάσιο της Volvo στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Αμερική θα φτιάχνει το συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Και το οποίο η πορεία θα ξεκινήσει στα τέλη του 2018 και θα έρθει η Ευρώπη αρχές του 2019. Καθότι η Αμερική πάντα ήταν φίλη των μοντέλων της Volvo.
Δεν υπήρχε για μια περίοδο, ιδίως εκεί τη δεκαετία του 80 με το 850 το Station. Νομίζω ότι 2 στα 10 σπίτια της Αμερικής είχαν αυτό το αυτοκίνητο, σαν δεύτερο τουλάχιστον. Πότε, πάμε λοιπόν και λέμε. Volvo S60. Okay. Έρχεται πλέον το νέο αυτοκίνητο και τη μεσαία κατηγορία σεντάν της μάρκας. Θα στο βγάλω και γρήγορο. Γιατί μπορώ και πρέπει να στο βγάλω έτσι να έχεις με κάτι να σχολείς, μια ειδική έκδοση. Βέβαια δεν θα το βγάλω σε diesel. Κρατάω βενζίνα. Θα στο βγάλω και υβριδικό. Και θα στο βγάλω ίσως και ηλεκτρικό. Εγώ δεν πιστεύω το ίσως. Πιστεύω θα το βγάλει. Δηλαδή θα δει ανάλογα, εγώ πιστεύω πώς θα πάει, ναι, πώς θα κινηθεί όλο το θέμα. Γι' αυτό σου λέω το ίσως. Αλλά μήπως το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, γιατί αφού από το 19 μπαίνω σε μια διαδικασία στην Volvo να αρχίζουν σιγά σιγά να βγάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί ο ανταγωνισμός, είπαμε, είναι σκληρός και αδυσόπιτος, και εφόσον βγάζουν οι υπόλοιποι, πρέπει και η Volvo σαν εταιρεία την τεχνολογία την έχει, και σου λέει τώρα είναι η ώρα μου να βγάλω βενζίνα και να ασχοληθώ με τον ηλεκτρισμό. Γιατί η Volvo είναι από τις εταιρείες που κάνει, είναι αυτό που λέμε, δεν κρατάει δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Σου λέει θα ασχοληθώ μόνο με κινητήρα εσωτερικής καύσης πλέον βενζίνης. Δεν ρίχνω άλλα λεφτά στην εξέλιξη πετρελαίου και πάω στο ηλεκτρικό. Γενικώς όλες οι βόρειες χώρες δεν θα ασχοληθούν με τον diesel. Είδες, όλες κατά εκεί πάνε. Έχουν και αυτή, όντως, αυτό έχει δίκιο. Έχουν και αυτή τη φιλοσοφία οι βόρειες χώρες και οι βόροι γενικά, ότι πάνε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και κακά τα ψέματα εκεί είναι που υπάρχουν και οι περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οπότε μπαίνει και η ίδια εταιρεία στη λογική ότι πλέον, παιδιά, εδώ είμαστε. Όταν, φίλε, στη χώρα ολόκληρη υπάρχει φιλοσοφία του φιλικού προς το περιβάλλον ενέργεια. Και το ίδιο το κράτος σε βοηθάει να κάνει αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα. Είναι λογικό ότι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρεία σου θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Όταν υποτίθεται ότι κινάς το σιδηρόδρομο σου με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από αναμογεννήτριες, από οτιδήποτε είναι καθαρό προς το περιβάλλον. Σου λέει, εντάξει, θα κάνουμε και εμείς ένα βήμα παρακάτω. Ήδη έχει μειώσει πάρα πολύ τους ρήπους στο εργοστάσιο της Volvo και στο Ingeborg. Όταν το επισκέφτηκα, ήταν πραγματικά, όντως είχε κατεβάσει πάρα πολύ τους ρήπους σαν εργοστάσιο και γενικά είχε μπει στη φιλοσοφία όλη αυτή την τέτοια Volvo. Πλέον η τεχνολογία την έβγαλε. Έχει πάει και αυτή στην αυτόνομη οδήγηση. Έχει. Δίνει τεχνολογία. Φυσικά δεν μιλάμε για κάτι για το οποίο έχει να κάνει την ασφάλεια των. Η ασφάλεια στα Volvo είναι δεδομένο. Για την ασφάλεια των επιβατών, η ασφάλεια των πεζών. Δηλαδή, εντάξει, πλέον οι άνθρωποι είναι αλλού. Δεν... Όταν φτιάχνει ένα αυτοκίνητο και το πρώτο μήνυμά σου είναι εκτός από το αυτοκίνητο που φτιάξει, ότι πώς θα έχω πιο ασφαλή τους ανθρώπους που οδηγούν, αλλά και τους γύρω έξω. Είναι άλλη φιλοσοφία. Και σου λέει τώρα κάνω και ηλεκτρικό. Είπαμε. Είναι χρονιά. Πλέον το 18 πιστεύω θα έχουμε τα περισσότερες ειδήσεις από άποψη ότι το τι θα επακολουθήσει, το τι έρχεται, και από το 19 και μετά θα ξεκινήσει το πανηγύρι των εταιριών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να πούμε καλημέρα σε όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας εκεί στην ομάδα μας στο Facebook. Το φίλο μας τον Τάσο, στη Μαρία, έχει στο Γιώργο, στον Αστέριο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα της καλημέρα σας. Ομάδα στο Facebook, λοιπόν, Safety Car, μπαίνετε, γίνεστε μέλη, γίνετε μέλη στην ομάδα μας και συζητήσετε και σταματάνε για το αυτοκίνητο. Σελίδα μας στο Facebook, η οποία έχει τα νέα, τα οποία έρχονται από το site μας στο www.safetycar.gr με ό,τι σε αυτό συνεπάγεται με το αυτοκίνητο. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με πωλήσεις, καθώς το ανακοίνωσε, έβγαλε προς τα έξω ο Σύνδεσμος Αγωγείων Αυτοκινήτων εδώ στην χώρα μας. Αύξηση λοιπόν 16,9 σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρωτογενή στοιχεία της Ελστάτ και μετά από την εξεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, καλημέρα σας κυρία Ελένη Πούλου, η ταξινομία καινούργιων επιβατικών το μήνα Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,9%.
Στο συνολικά, στο πεντάμινο Ιανουάριος-Μάιος, οι ταξινομήσεις καινούργων επιβατικών είναι αυξημένες κατά 23,7%. Λεφτά υπάρχουν που λένε, προς το αντίστοιχο, στη σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο του 17. Πάμε τώρα να πούμε μερικά καινούργια επιβατικά. Τον Μάιο του 18 πωλήθηκαν 12.368 αυτοκίνητα. Το Μάιο του 17 ήταν 10.666 αυτοκίνητα. Καινούργια φορτηγά ελαφρά και βαρέα 667 φέτος, 786 πέρσι. Καινούργια λεωφορεία 33 φέτος, 18 πέρσι. Καινούργιες μηχανές, δίκυκλα, 4.416 φέτος, 3.805 πέρσι. Και φυσικά και το αντίστοιχο του πενταμήνου, ας πούμε έτσι μόνο για τα αυτοκίνητα επιβατικά. Έτσι λοιπόν, το από Ιανουάριο μέχρι Μάιο φέτος πουλήθηκαν 49.742 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ πέρσι είχαν πουληθεί 40.215. Ωραία αύξηση. Καλό. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, συγκρινόμενο λέω με πριν 10 χρόνια, η πτώση αγγίζει, ναι, το 60,3%. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αγοράζαμε το 2008, έτσι. Δεν είναι. Ναι, τότε που. Ήταν ακόμα... στο τέρμα της ακριβώς πριν την κρίση. Τότε που είχε τα λεφτά, πήγαινες και η τράπεζα με όλη της την καρδιά, την αγάπη και σεβασμό απέναντι στον υποψήφιο πελάτη της. Γιατί πάντα η τράπεζα, η ελληνική τράπεζα, η ελληνική ιδιωτική τράπεζα, που αγαπάει τους Έλληνες πολίτες και κοιτάει το συμφέρον της. Του υποψήφου λοιπόν αγοραστή ενό αυτοκινήτου, πήγαινε και σου δίνει απλόχερα ένα ωραίο δάνειο για να μπορέσει να πάνε και εσύ, βραδεσέ, αυτό που λένε την τρέλα σου. Γιατί ερχόσουν και έλεγε, ήθελα και εγώ να πάρω ένα αυτοκινητάκι, να μην το πάρω. Εδώ, πάρεις, έλεγε, εδώ, εδώ. Ό,τι θέλει εγώ. Εγώ θα σε βοηθήσω. Τώρα το τι θα γίνει μετά δεν μα απασχολεί, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω. Και βοήθησε πάρα πολύ τον Έλληνα υποψήφιο πελάτη και αγοραστή, η ελληνική τράπεζα. Να πούμε έτσι και την καλημέρα μας στον συνάδελφό μας τον Κώστα Νικολακόπουλο από κάτω από Αθήνα, από το XFM. Action Wheels, εκπομπή 10 με 12, εκπομπή αυτοκινήτου πραγματικού επαγγελματισμού εκεί στον XFM με τον Κώστα Νικολακόπουλο, με όλα τα νέα του αυτοκινήτου και των αγώνων που έχουν πραγματοποιούνται στην χώρα μας. Με Ράλι Ακρόπολης. Και τώρα πάμε Ράλι Ακρόπολης. Είναι κάτι το οποίο το αφήσαμε και δεν, πραγματικά δεν το ακουμπήσαμε καθόλου. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον χώρο και επειδή έγινε το Ράλι Ακρόπολης, okay, αλλά έχει κάποια μαύρα σημάδια είδα και δεν μ' άρεσε. Και θα έχουμε μια τσόνη εκπομπή. Ελπίζουμε την επόμενη να βγάλουμε λίγο τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι γνώστης του Ράλι Ακρόπολης και όχι μόνο των αγώνων, να μας πει πέντε πράγματα. Κώστα, από τώρα στο λέω, επειδή ακούς, το επόμενο Σάββατο να βγούμε να πούμε μερικά πράγματα για τα ράλι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ας πούμε ότι θα ασχοληθούμε γυρίζοντας με το κορυφαίο, πώς το φέρανε πραγματικά, δηλαδή αυτό που λένε το marketing, το ταχύτερο εφταθέσιο SUV του κόσμου. Πήγε στην πίστα του Nürburgring. Εφταθέσιο. Δηλαδή, σου λέει, πήγατε όλοι, έχετε πάει. Εγώ είμαι εφταθέσιο. Ναι, αυτό, οπότε, είναι, το, αυτό δηλαδή, είναι το βασικό. Πραγματικά είναι δηλαδή. Και σου λέει, μα μόνος. Είναι πραγματικά κοινή μάρκη και μένει αυτό το πράγμα. Θα σου πω λοιπόν για το κορυφαίο εφταθέσιο SUV του κόσμου. Πήγε στην ίστα του Nürburgring. Φυσικά έχετε το νέο Suzuki Jimny. Για όσους είχατε στα χέρια σας ή έχετε ακόμα ένα Jimny, πλέον έχετε το καινούργιο Suzuki Jimny. Θα ασχοληθούμε λίγο με την παρουσίαση του Hyundai Kona, το οποίο παρουσιάστηκε την επόμενη Τρίτη στην χώρα μας από τον εισαγωγέα της Hyundai και με πολλά άλλα θεματάκια. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο, ούτε καν 25 λεπτά, 23, τα κατεβάσω κι άλλο, τα κάνω 23, τα αφήνω εκεί, 23 λεπτά για νέα στο αυτοκίνητο. Όλα τα νέα του αυτοκίνητου εδώ στο Λίμπερο 107,4, εκπομπή Safety Car με Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη, Σωτήρη Δασκαλάκη στην Κολυψία. Ευτυχώς λείπει ο Μάνος.
Καλά είναι, καλά είναι. Έχετε πάρα πολύ πλάκα στις δύο. Έτσι να το έχω πει. Είναι ο Μάνος, είναι ο Μάνος εδώ. Που πω, ευτυχώς λείπει ο Τάσος, θα κάνει εκπομπή της προκοπής. Είναι ο Τάσος εδώ. Ευτυχώς λείπει ο Μάνος. Αυτό είπα πριν. Μαζί δεν κάνουμε και χρόνια δεν μπορούμε. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει, είναι κοντά στα 13 χρόνια. 13 χρόνια. 13, ναι, πάμε για 13 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και για τα 13 χρόνια να γράψουμε ένα βιβλίο, θα πούμε το τι έχουν πει ο ένας για τον άλλον. Με πολλές κοντές. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο έτσι με νέα αυτοκινήτου. Πάμε να ασχοληθούμε με το ταχύτερο 7-θέσιο SUV του κόσμου. Πολύ έξυπνη κίνηση από την Skoda, κακά τα ψέματα. Πήγε στην πίστα του Nürburgring, εκεί όπου πάνε, στην πράσινη κόλαση, εκεί όπου πάνε όλες οι εταιρείες και ιδιαίτερα οι εταιρείες των υπεραυτοκινήτων για να σπάσουν το ρεκόρ της πίστας και να λένε ότι εγώ έχω τον ταχύτερο χρόνο στην πράσινη κόλαση. Πήγε και η Skoda με το Kodiaq. 7 θέση. Okay. Ναι. Τώρα λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να πήγε με το απλό το Kodiaq? Όχι βέβαια. Άρα έκανε και κάτι ακόμα το οποίο τσιγκλάει τους υποψήφιους πελάτες. Γιατί όταν σου βγάζει ένα Kodiaq RS, ρε φίλε, δηλαδή οικογενειάρχης άνθρωπος. Επταθέσιο. Έχω χώρους. Καταρχήν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του και σε θέμα χώρων. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και όντως κάθε σταυροπόδι πίσω. Κακά τα ψέματα. Και χώρο και πορμπαγκάζ. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάθε σταυροπόδι, έχεις πορμπαγκάζ πίσω. Το βγάζεις και αρές. Να μην πει ο υποψήφιος μπαμπάς ο Γρήγορος ότι το θέλω. Το θέλει. Όπως λοιπόν ανακοίνωσε η Skoda, η κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς μοντέλου σημείωσε 9 λεπτά, 29 δευτερόλεπτα και 84 δέκατα. Φυσικά αυτός που οδήγησε το νέο Skoda Kodiaq RS ήταν οδηγός αγώνων. Εντάξει, δεν ήταν. Για την ακριβή ήταν γυναίκα οδηγός αγώνων. Έτσι. Δεν σας άρεσε, γυναίκα ήτανε, να τα λέμε. Αν λοιπόν και δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Kodiaq RS, το 7 θέσιο αυτό SUV της Skoda, έχει ένα δίλητρο twin turbo κινητήρα της ομίλου Volkswagen, αποδίδει 240 ύπους και έχει 500 ανημόμετρα ροπής. Ωραίο. Καλά είναι. Και αν πούμε ότι αυτό το μοτέρ συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και τετρακίνηση. Με αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, το νέο Skoda Kodiaq RS πήγε στην πίστα του Nürburgring, έκανε 9 λεπτά, 29 δευτερόλεπτα και 84 δέκατα. Είναι ωραίες οι φωτογραφίες που έχει δώσει η Skoda στην δημοσιότητα. Είναι πολύ ωραίο το νέο body kit το οποίο έχει το νέο Skoda Kodiaq, το νέο Kodiaq. Το RS, φυσικά η ζάντα 19-20 ιντσών, αεροδυναμικά βοηθήματα, σκληρότερες ανατήσεις, πορκαθίσματα και πολλά άλλα. Όταν φέρει το RS επάνω στο αμάξωμα, είναι για τους ανήσυχους μπαμπάδες. Είναι γιατί ξέρεις ότι η ετεροθαλής αδελφή της εκ της Ισπανίας, ναι, σωστά, είχε βγάλει το Cupra SUV. Τώρα αυτό που, το να μαλώνουν μέσα τώρα σε μια οικογένεια, γιατί να παρομοιάσουμε τον όμιλο Volkswagen μια οικογένεια, ναι, και να μαλώνουν τα παιδιά, γιατί έχω αγοράκια τώρα, γιατί κακά είναι τώρα με ταχύτητες, να πούμε και το κορίτσι, και τα αγοράκια να μαλώνουν τώρα μετά άλλο ρυθμό και θα πάει γρηγορότερα. Ή ποιος θα κάνει το κάτι καλύτερο. Είναι λίγο, ναι. Ναι, κοίταξε, η βέβαια η Seat πλέον κάνοντας το Cupra σαν ξεχωριστό brand. Και αυτή πανέξυπνη κίνηση, κακά τα ψέματα. Κατευθείαν βάζει τον άλλο να μπει στη διαδικασία ότι πλέον. Ναι. Κούπρα. Κάτι το οποίο θα έχει άλογα. Κάτι το οποίο θα είναι αγωνιστικά στημένο όπως επάξια έχει. Όσα μοντέλα της ΣΕΑΤ έχουν το πελαιόνομα Κούπρα είναι άξια αυτοκίνητα επιδόσεων. Κακά τα ψέματα. Έμαθα σε πολλούς να οδηγούν αυτά τα Κούπρα. Συνεχίζουμε, πάμε. Οπότε τώρα έχουμε δηλαδή μέσα στον όμιλο Volkswagen ένα Skoda Kodiaq RS, 7 θέσιο, RS, λοιπόν, ωραίο. Ναι, γιατί το Cupra δεν είναι 7 θέσιο, έτσι, με το ναι.
Πάμε τώρα στη ΣΥΡΑΤ. Ναι. Ναι, και τι, είδες, ετοιμάζεται και το T-Rock R. Από κάτω, πιο μικρό βέβαια σε σχέση με τα άλλα δύο. Το οποίο θα είναι λίγο πιο fun to drive, πιστεύω, καθότι είναι πιο μικρό όγκο. Ναι. Δηλαδή, όλες... Βγάζουν και την γρήγορη έκδοση, ναι, φίλοι, για τους ανήσυχους. Ναι. Γιατί. Σωστά. Ξέρω, θα ήθελα να πάρει... Παραδείγματος, επειδή πάμε στο αυταθήσιο τώρα και επειδή συγκεκριμένα αφορούμαστε μόνο με το Kodiaq, αλλά ποιος δεν θα ήθελα να πάρει ένα Kodiaq RS. Ναι, γιατί. Και πάλι είχε σχεδόν πρωτοστατήσει πάλι ο Ιαπωνέζος σε αυτό το τομέα. Βέβαια, όχι σε τόσο υψηλές επιδόσεις, αλλά πού θα πάει. Πού θα πάει. Ναι, θα έρθει και η ώρα του. Ναι, μπορεί να πει, θα έρθει και η ώρα του. Λοιπόν, πάμε λίγο SUV. Πάμε σε SUV. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τρίτη. Την Τρίτη μας πέρασε από την Hyundai Ελλάς. Το νέο Hyundai Kona. Η παρουσία έγινε στο Λαγονίσι, στην κάτω, στο Λαγονίσι Resort. Εκεί παρουσιάζεται το i10D, αλλά θα ασχοληθούμε λίγο έτσι με το Hyundai Kona. Είναι ένα crossover, ένα SUV της Hyundai, το οποίο είναι το μικρότερο αδερφάκι του, του Son. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο έχει 4,1 μέτρα μήκος. Σίγουρα το μόνο σίγουρο ότι δεν περνά απαρατήρητο. Σχεδιαστικά πολύ ωραία είναι πανέμορφο. Η Hyundai πραγματικά στο θέμα του σχεδιασμού, το πώς ήταν και το πώς έγινε, όχι κάνει άλματα. Πραγματικά... Άπαξ και ανοίγει σχεδιαστικό κέντρο στην Ευρώπη, φίλε, είναι το πιο λογικό να συμβεί. Και μπράβο τους, κακά τα ψέματα, και μπράβο τους. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι οι τιμές ξεκινάνε, η αρχική έκδοση, από 16.590 ευρώ. Πολύ καλή τιμή για ένα νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πάμε έτσι λίγο για τους κινητήρες. Κινητήρες λοιπόν, ξεκινάνε για τους βενζίνης. Έχουμε 1000 και 1600, 120 και 177 ύπους αντίστοιχα. Φυσικά συνδυάζονται με μηχανικό εξάρι κυβότιο και αυτόματο εφτάρι. Κακά τα ψέματα. Έχει μπει και το αυτόματο πλέον στη ζωή μας. Πολύ αυτόματο πλέον. Ναι, γιατί έχει αλλάξει η φιλοσοφία του αυτόματο. Πραγματικά, όντως. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία του αυτόματο. Τα αυτόματα δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε, Ριστάσο. Και πολύ πιο εύχρηστα πλέον. Και κακά τα ψέματα. Έχεις, δηλαδή, από τότε την εποχή που τα αυτόματα ήταν με λιγότερες σχέσεις σε σχέση με τα μηχανικά. Ναι, εξέλιξη, ναι. Στο θέμα του αυτόματου κυβωτίου έχει για το μαντικό. Φυσικά έχει βελτιώσει την κατανάλωση. Ναι, δεν ήταν εκείνο που έκει και... Από εκεί που είχες πεντατάχυτο, ξέρω εγώ, μηχανικό και ένα τριτάχυτο αυτόματο, τώρα έχεις εξατάχυτο, αλλά εφτατάχυτο ή ακόμα και οχτατάχυτο αυτόματο. Με πολύ πιο σύντομες αλλαγές. Και όχι τέρμα, μέχρι τέρμα οι στροφές. Φυσικά είναι δικίνητο, αλλά θα έχει και τετρακίνητη έκδοση. Κινητήρες δίζελ, πάμε, 1600 κυβικών εκατοστών με υποδυνάμεις 115 και 136 ύπους. Και αυτά φυσικά συνδυάζονται με εξάρι και εφτάρι κυβότιο ταχύτητας, όπως φυσικά υπάρχει η έκδοση 4x2 και 4x4. Και πάμε λίγο στις τιμούλες. Ο 1000 ο βενζίνης ο κινητήρας με 120 ύπους και στην έκδοση την απλή, την style την έκδοση, ξεκινάει από 16.590 ευρώ και φτάνει μέχρι την πολύ καλή έκδοση στις 19.690 ευρώ. Ο diesel κινητήρας, ο 1,6 με τους 115 ύπους, ξεκινάει από τις 19.290 ευρώ. Και αν θέλουμε ένα Hyundai Kona, το οποίο να έχει diesel κινητήρα 1600, 136 ύπους, 7 κυβότιο αυτόματο και τετρακίνηση, η τιμή ξεκινάει από τους 23.990 ευρώ. Αυτό που παρατηρώ και είναι πολύ καλό, είναι άμα δεις η διαφορά μεταξύ της έκδοσης της βενζίνης των 1600 κυβικών με τους 177 ύπους, πάλι με το αυτόματο, 7-τάχυτο και τετρακίνητο, σε σχέση με τον diesel, είναι 300 ευρώ. Στην έκδοση premium. Στην καλύτερη της έκδοση.
Δηλαδή ναι, έχεις 27,90 για τη βενζίνη, 27,390 για τον diesel. Στην τελευταία την έκδοση, ενώ στην premium που είναι η δεύτερη έκδοση είναι 25,690, 25,990. Είναι 300 ευρώ διαφορά. Μόνο στην αρχική έχουν διαφορά 2.000 ευρώ. 21.990 ξεκινάει η πρώτη έκδοση style και στο αντίστοιχο σε diesel είναι 2.000 ευρώ παραπάνω, 23.990. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάρως με κάνει εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μικρή διαφορά σε εκδόσεις βενζίνης και diesel. Όντως 300 ευρώ. Να σου παρατηρήσει, είναι 300 ευρώ. Δηλαδή θα πεις σαν υποψήφιος πελάτης, ας πούμε, στην Hyundai και σου λέει δεν έχω τη διαφορά να πεις αμάν ή 1.000 ή 2.000 ή 3.000 ευρώ διαφορά diesel με βενζίνη. Ναι, γιατί σε πολλούς ήταν αυτό ναι. Λόγος για να το σου λέω, γιατί το diesel κάνει 2.000. Βέβαια θα μου πεις με την πάροδο του καιρού, αν το χρησιμοποιείς όπως πρέπει, την κάνεις την απόσβεση. Σε αυτή την περίπτωση τα 300 ευρώ είναι μηδαμινά. Μηδαμινά. Απλώς εκεί στην επιλογή σου λέει ή diesel. Ή πώς το λέτε, ναι, εφόσον θα φτάσει στα 30 χιλιάρικα με τα δώσεις που θα τα δώσεις. Και μιλάμε πάντα με τα μοντέλα του Hyundai Tucson, τα οποία έχουν να κάνουν ένα τετρακίνητα με 7 κυβότια αυτόματο στασμάν. Απλώς στο μεν βενζίνη βγάζει 177 άλογα και στο μεν diesel βγάζει 136. Εντάξει, είναι από εκεί και πέρα πιο πολύ. Ναι, είναι το θέμα τι θα επιλέξεις. Κακά τα ψέματα. Είναι θέμα τι θα επιλέξεις. Δεν είναι εύκολο να το δούμε αυτό. Και πάμε μια μέση κατανάλωση τώρα, η οποία έχει να κάνει, όπως την ανακοινώνει το εργοστάσιο, ο χιλιάρης ο κινητήρας σου βγάζει 5,2 μέση κατανάλωση. Αν πάμε στο 1600, σου βγάζει 6,7 μέση κατανάλωση. Και στα diesel έχεις να κάνεις. Η διαφορά παίζει, μάλλον έχει από 4,1 μέχρι 4,6, δηλαδή 4,6 μέση κατανάλωση με τον diesel το 1600 με τους 136 ύπους. Ναι, γι' αυτό σου λέω, δες τώρα. Έχεις 136 ύπους, αλλά έχεις 320 νιουμόμετρα ροπής. Την ώρα που η βενζίνη στα 177 άλογα σου δίνει 280. Εντάξει, είναι πάντα. Εντάξει, diesel σου δίνει περισσότερο ροπή. Οπότε επί του πρακτέου. Δεν να πεις ότι θα έχω 40 άλογα παραπάνω. Οχ, το αφήσω τον diesel πίσω. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Έχεις και μια. Σε επιδόσεις θα είναι πάρα πολύ κοντά. Και μια ροπή παραπάνω. 40 κιλά ροπής παραπάνω. Έτσι. Είναι. Πάμε λίγο έτσι να ασχοληθούμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς. Όχι με τη Mercedes, ούτε με τον όμιλο Volkswagen. Πάμε λίγο. Με τον όμιλο Volkswagen θα ασχοληθούμε με τους άλλους γιατί είναι και ανήκει. Ναι, θα ασχοληθούμε με τον όμιλο Volkswagen. Ναι. Audi A8. Ό,τι πιο τεχνολογικά εξελιγμένο μοντέλο της Audi και που έχει χωρέσει επάνω την τεχνολογία. Πραγματικά, λες και περίμενε το κατάλληλο αυτοκίνητο να το βάλει η Audi. Δεν θα το βάζε και σε ένα ακριβώς, μέσα στις κατηγορίες. Ναι. Το βάλε στην λιμουζίνα. Στο αυτοκίνητο το οποίο είναι, όταν βγαίνει στον δρόμο νιώθει περήφανη η Audi το οποίο έχει βγάλει για τους υποψήφιους πελάτες της. Και πλέον είναι ακόμα αναλόγω περήφανη γιατί ανακηρύχθηκε και βραβεύτηκε ως το πιο καινοτόμο μοντέλο της χρονιάς. Και όταν λέμε καινοτόμο δεν εννοούμε ότι απλά καινοτόμο. Οι λύσεις που προτείνει και γενικά το τι εξέλιξη έχει το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εκπληκτικό. Συνολικά βρεθήκανε 1.296 καινοτομίες οι οποίες έχουν να κάνουν σε σύγκριση μάλλον σε σχέση με τις 60 εταιρείες τις οποίες μπήκανε στον διαγωνισμό, το Audi A8 πήρε το βραβείο. Εντάξει, μιλάμε ότι έχει η ναυαρχίδα της Audi, πραγματικά είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει. Μπείτε μέσα στο YouTube πραγματικά και δείτε μέσα στο κανάλι της Audi και δείτε τα βιντεάκια τα οποία έχει βγάλει η Audi σε σχέση με την τεχνολογία που ενδιαφέρει το Audi A8, είναι εκπληκτικά και είναι από τα αυτοκίνητα που θα έλεγες ναι, να το έχω, να το οδηγήσω και πραγματικά να κάνω ταξίδια με το συγκεκριμένο μοντέλο, τα οποία θα είναι άνετα στην οδήγηση και όχι μόνο. Δηλαδή, πραγματικά η ναυαρχίδα της Audi εντυπωσιάζει. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τον άλλο Γερμανό, την BMW. Το BMW Group ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα σε πωλήσεις το πρώτο πεντάμινο. Και όχι άδικα, καθώς αυτό το αποτέλεσμα ρεκόρ το οποίο έκανε η BMW
παρά το ότι πλέον έχει περάσει και η BMW η H3. Έχει πρόβλημα πλέον με την Κίνα, καθώς υπάρχουν αλλαγές στους δασμούς εισαγόμενων προϊόντων. Έχουν θέματα με την Κίνα. Και φανταστείτε, η Κίνα είναι μια από τις πιο τεράστιες αγορές μετά την Αμερική σε σχέση με αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά, λοιπόν, το BMW Group ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Να πούμε μερικές τιμούλες. Έχει να κάνει όσον αφορά τα επιβατικά. Η μάρκα παρέδωσε πελάτες φέτος 858.675 οχήματα με μοντέλα όπως η BMW σειρά 1. Έχει πουλήσει 82.828, η BMW σειρά 5, 156.105 αυτοκίνητα. Είναι από τις δύο σειρές της BMW, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα στις πωλήσεις και βοήθησε να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο. Φυσικά, μέσα στον όμιλο BMW Group είναι και η Mini. Εκεί μειώσαμε και εκεί αύξηση κατά 1,2%. Πουλήθηκαν 143.472 Mini. Μέσα στον όμιλο BMW Group φυσικά είναι η BMW Motorrad που ασχολείται με τις μηχανές, τα δίκυκλα. Εκεί έχουν πουλήσει γύρω σε 70.007 μηχανές. Μέσα στον όμιλο BMW Group είναι και η Rolls-Royce. Είναι μία από τις εταιρείες που είναι μέσα στον όμιλο BMW Group. Τώρα, αυτό που εντυπωσιάζει φυσικά έχει να κάνει με την αλματώδη άνοδο στις πωλήσεις. Πωλήσεις των οχημάτων BMW i Performance και Mini ηλεκτρικά, τα οποία σημείωσαν άνοδο 41%. Και τα λέμε i, έχουμε i8, εντάξει, και i3. Λοιπόν, i Performance με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το ηλεκτρικό το Mini. Για να δούμε λίγο έτσι και μερικές αγορές. Τώρα, στις ΗΠΑ πρώτου μήνες 9.762 αυτοκίνητα. Η Αγγλία έχει αύξηση 34,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο, μπράβο τους, πάει πολύ καλά. Η Νορβηγία έχει αύξηση στις πωλήσεις, η Μαλαισία, έχουν περάσει μέσα και την αγορά της Μαλαισίας. 2.313 αυτοκίνητα του ομίλου BMW πουλήθηκαν μόνο στην Μαλαισία. Μάλιστα, και γιατί όχι, άδικα λογικά η BMW να το βγάλει αυτό και να πει παιδιά κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω πλέον τρένο στις πωλήσεις και έπετε συνέχεια με μια χιδή η οποία παρουσιάστηκε και μπήκε και αυτή στο χορό της των πωλήσεων. Περιμένω να δούμε πραγματικά μέχρι πού θα το πάνε φέτος. Γενικά έχει ενθαρρυντικά σημάδια όλες οι αγορές του κινήτου και πόσο μόνο να παίρνει σε μια premium μάρκα. Λοιπόν, εδώ κάπου να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί Μπουγάτσα με Hangover με το δίδυμο Ελένη στο τετράγωνο, Ελένη Πούλου, Ελένη Μπούντου. Με όλα τα νέα που αφορούν τον αθλητισμό και όχι μόνο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο Λίμπρο 104,4. Από Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη και Σωτήρη Δασκαλάκη στην Ολυψία, να έχετε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο.